συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι συνολικά 4-4 για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Πάτινο. Στο Αγίλα Τεσπέρι, θα έλεγα, αν και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Τεσπέρι, ότι η κίνηση του Παναθηναϊκού με Τούρι στο κέντρο να μετατρέπεται από πέμπτο σκόρερ του Ολυμπιακού σε δεύτερο ως κεντρικό σκορέρ με όλα τα λεφτά για την εκπληκτική επιστροφή του Ολυμπιακού μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού και τα 7 χαμένα match point της ομάδας του Γιάννη Λάι. Σε μια έκφραση παίκτη αντίπαλης ομάδας, αλλά ο προπονητής μας σήμερα είχε μεγάλα... Μεγάλα... αρχίδια. Το είπαμε. Ο σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού στον Αντρέι Κράβο είναι αρχηγό. Και τώρα φτάνει η μεγάλη στιγμή για τον κυπελούχο Ελλάδος 2011, τον Ολυμπιακό. Προσέρχονται λοιπόν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο σύνταγμα τα μετάλλια και το κύπελο. Σας ακούμε για μία. Αυτό την απονομή των μεταλλίων και των διπλωμάτων θα κάνει ο Δήμαρχος Όριστας, ο Δημήτρης Μουλάς και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Κράκης, Άρης Γιαννακίδης. Η τελετή ορίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι η αρχή των μεταλλίων και το δεύτερο είναι ακολούθως. Θα δοθεί το κύπελο από τον πρόεδρο της ΕΠΕΤ. Βλέπουμε τον κύριο Μουσάς, τον κύριο Μουσάς και τον κύριο Μουσάς και τον κύριο Μουσάς. Εδώ λοιπόν τα κυρία
εκτελεστές της μετάδοσης, το σκηνοθέτη, τον παραγωγό μας,